Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Δεν είμαστε κι εμείς, ΠΑΟΚ 24. Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε. Είναι η πρώτη εκπομπή. Παρότι η εβδομάδα δεν ξεκίνησε να αναλογιστούμε την Κυριακή όπως θα θέλαμε περισσότεροι. Η αγωνιστική δράση την οποία προσδοκούσαμε όλο το δύσκολο προηγούμενο διάστημα επέστρεψε, ωστόσο δεν συνδυάστηκε με κάποια νίκη του ΠΑΟΚ. Επίσης δεν συνδυάστηκε σίγουρα και με κάποια όχι καλή, έστω κανονική εμφάνιση του ΠΑΟΚ σε αυτό το ντέρμπι της Κυριακής. Οπότε μετά από αυτό το, και από αυτό το 0-1, οποιαδήποτε κουβέντα πέρα από το κομμάτι που έχει να κάνει με δεύτερη θέση, που όπως λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα λογικά αυτό ήταν ο στόχος, αλλά ήταν δεν ξέρω αν ήταν σοκ, αλλά ήταν τέτοιο το ταρακούνημα, ας το πούμε έτσι, της εμφάνιση στην ομάδα, της ομάδας την Κυριακή, που κάνει ακόμα και αυτό να αποτελεί ένα μεγάλο ερωτηματικό. Νομίζω ότι πολλά πράγματα έχουν υποθεί για αυτό το παιχνίδι μετά από την ήττα από τον Ολυμπιακό. Υπάρχει η σημερινή εξέλιξη με την οριστικοποίηση της συμφωνίας με τον Όλαφ Ρέμπε, τον Γερμανό αθλητικό διευθυντή, ο οποίος έρχεται στη Θεσσαλονίκη τις επόμενες ημέρες. Αναμένεται να ανακοινωθεί και επίσημα από πλευράς ΠΑΟΚ ώστε να αναλάβει. Δεν ξέρω αν ο Όλαφ Ρέμπε και οποιοδήποτε Όλαφ Ρέμπε θα έρθει και θα δώσει τις λύσεις και θα καταφέρει να αλλάξει την εικόνα της ομάδας. Αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του ένα σημαντικό στόχο, που είναι αυτός της εξόδου στο Champions League. Δεν είναι μικρός αυτός ο στόχος, είναι σημαντικός. Και φυσικά το κομμάτι του κυπέλλου, το οποίο είναι κάτι διαφορετικό, είναι ένα-δυο μάτς. Εδώ μιλάμε για τη συνέχεια των play-off. Έχει να αλλάξει πολλά αυτό το καλοκαίρι. Θα δούμε αν θα το κάνει. Έτσι, θα δούμε αν θα καταφέρει να κάνει τις αλλαγές που θέλει. Θα δούμε αν σε αυτές τις αλλαγές, ποιοι θα είναι σε αυτές τις αλλαγές. Καταλαβαίνω ότι πολλοί από εσάς, βλέποντας την εικόνα της ομάδας την Κυριακή, και okay, λέγαμε και το προηγούμενο διάστημα ότι θα είναι κάτι περίεργο, δεν περιμένουμε να δούμε τις ομάδες τέλος πάντων να πηγαίνουν με το πόδι στον γκάζι, πολύ ο καιρός ο οποίος δεν είχαν αγωνιστική δράση για αυτό το πρώτο τους παιχνίδι, αλλά η εικόνα του ΠΑΟΚ σε αυτό το μάτς Κυριακής ήταν πάρα πολύ κακή. Για να ψάξει δικαιολογία στο κομμάτι που έχει να κάνει με την αγωνιστική απραξία του προηγούμενου διαστήματος. Είναι πολύ πιο... δείχνει πολλά περισσότερα εικόνα παρά το ότι όλο το προηγούμενο διάστημα δεν υπήρχε αγώνας. Δεν μπορεί να βρεθεί δικαιολογία σε μια τέτοια εικόνα. Και αν το δει κάποιος χρονικά, ο ΠΑΟΚ πραγματικά δούλεψε πάρα πολύ, έκανε πάρα πολύ υπομονή, πάλεψε πάρα πολύ για να φτάσει στο σημείο που έφτασε πέρσι, δηλαδή να κατακτήσει μετά από τόσα χρόνια το πρωτάθλημα και μάλιστα ήττος, και να συνεχίσει και με την κατάκτηση του Σερί Κυπέλλου, να κάνει ένα double δηλαδή, το πρώτο της ιστορίας του. Και τώρα ένα χρόνο μετά, αυτό είναι κάτι που αν το σκεφτεί κανείς, ή τουλάχιστον έτσι το σκέφτομαι εγώ, μου κάνει εντύπωση, καλείται πάλι να ανέβει ένα βουνό για να ξαναφτάσει σε αυτό το επίπεδο. Νομίζω ότι το παιχνίδι της Κυριακής ήταν σχεδόν ίδιο με το παιχνίδι του πρωταθλήματος. Πάλι ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει με 0-1. Ανάμεσα σε ένα παιχνίδι του κυπέλλου, το οποίο είχε εντελώς άλλη ροή και εξέλιξη, εκείνο το οποίο κέρδισε ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα και έχει πάρει ένα μικρό προβάδισμα εν ώψη του δεύτερου ημιτελικού. Ωστόσο, τα δύο παιχνίδια πρωταθλήματος στην Τούμπα έδειξαν, νομίζω, όλες τις αδυναμίες αυτής της ομάδος. Και το έλεγα και πριν με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο στην προηγούμενη εκπομπή, ότι
Για μένα δεν ξέρω αν ο Φερέιρα είναι καλός προπονητής, αν κάνει, αν μπορεί να μείνει του χρόνου και τέλος πάντων να βελτιώσει την εικόνα της ομάδας, ξανακάνει νικήτρια και δεν ξέρω αν δουλεύει πολύ με τους συνεργάτες του στο κομμάτι της εκγύμνασης, αν τα πάει καλά ή αν τα πάει άσχημα. Δεν ξέρω αν είναι το ίδιο καλό στο κομμάτι της πνευματικής προετοιμασίας, που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως ήταν ο προκάτοχός του Λουτσέσκου. Αυτό το οποίο εμένα με προβληματίζει πάρα πολύ για τον Φερέιρα και δεν ξέρω αν μπορεί να το αντιπαρέλθει αυτό το πράγμα, έχει να κάνει με το κομμάτι της προσαρμογής του. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα με τον Πορτογάλο. Το έχουμε πει και σε κάποιες συνομιλίες μας και με τον Στέλιο τον Αναστασιάδη και όσο υπήρχε η αγωνιστική δράση. Εμένα αυτό είναι που με προβληματίζει πάρα πολύ για τον Πορτογάλο. Δεν ξέρω αν θα παραμείνει. Δεν ξέρω αν ο ΠΑΟΚ, να το πω έτσι, είναι εγκλωβισμένο στο συμβόλαιό του και λόγω και του FFP δεν μπορεί να κάνει κάποια κίνηση άμεσα ή χρειάζεται να περιμένει. Δεν μπορώ να το ξέρω. Αυτό το οποίο όμως πραγματικά εμένα με προβληματίζει και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να αλλάξει, είναι αυτό που έχει να κάνει με την προσαρμογή στις καταστάσεις για τον Πορτογάλο. Καταλαβαίνω ότι ανέλαβε μια ομάδα που είχε μια συγκεκριμένη περπατησιά τα τελευταία χρόνια. Ανέλαβε ένα πολύ πετυχημένο προπονητή. Ανέλαβε στήσεων ένα πολύ πετυχημένο προπονητή. Ανέλαβε ίσως για πρώτη φορά στην καριέρα του μια ομάδα που έχει τόσο δυναμικά την πίεση του πρωταθλητισμού. Ανέλαβε και μια ομάδα με πολύ έμπειρους παίκτες, το οποίο θέλει και αυτό διαχείριση. Αλλά έχει περάσει από αυτό το διάστημα 10 μήνες. Έχουν περάσει και στο κομμάτι της διαχείρισης των καταστάσεων εντός και εκτός γηπέδου και της προσαρμογής. Εμένα δεν μου δείχνει ότι ο Φερέιρα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να λειτουργήσει όπως πρέπει. Και αυτό στα δικά μου τα μάτια είναι το πιο ανησυχητικό για τον συγκεκριμένο. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε και άλλα παραδείγματα που στα ξεκινήματά τους τα πήγαιναν άσχημα και στην πορεία τα πήγαν εξαιρετικά. Ένα παράδειγμα, το πιο πρόσφατο του Λουτσέσκου, ο οποίος είχε ξεκινήσει ένα πρώτο τρίμηνο εφιαλτικό με έναν ευρωπαϊκό αποκλεισμό και ένα κακό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα τότε. Αλλά εκείνος από εκείνο το Γενάρη και μετά από εκείνο το παιχνίδι με τη Ξάνθη που πήρε σημαντικές αποφάσεις, διαχειρίστηκε ένα πρόβλημα και τελικά οι αποφάσεις αυτές που πήρε βοήθησαν την ομάδα, άλλαξε το σκηνικό της, πήρε το κύπελο. Έχασε ένα πρωτάθλημα μέσα από τα χέρια του και όχι γιατί έχασε ένα παιχνίδι το οποίο τέλος πάντων. Έτσι, έχασε ένα πρωτάθλημα γιατί το κλέψανε και πήρε ένα άλλο αίτητος. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι ο συγκεκριμένος μπορεί στο δεύτερο του χρόνο, εφόσον παραμείνει, να λειτουργήσει όπως πρέπει. Μπορεί όντας πλέον αυτό το διάστημα στην ομάδα να έχει δει κάποια πράγματα, να έχει πάρει κάποιες αποφάσεις και στην πορεία μαζί με ένα νέο αθλητικό διευθυντή ή ξέρω εγώ τη διοίκηση να πάρει κάποιες να διαχειριστεί καλύτερες καταστάσεις. Αλλά τη δεδομένη χρονική στιγμή, αυτό το διάστημα που είναι στον ΠΑΟΚ, που δεν είναι μικρό, δεν είναι και μεγάλο, δεν είναι στην ομάδα 3 χρόνια, έτσι, δεν είναι ούτε ένα χρόνο, είναι περίπου 10 μήνες, το κομμάτι που έχει να κάνει με τη διαχείριση και με την προσαρμογή σε καταστάσεις φαίνεται ότι είναι προβληματικό. Και δεν ξέρω αν αλλάζει αυτό το πράγμα. Χρησιμοποίησε την προηγούμενη εκπομπή το παράδειγμα του Μπίσεσβαρ. Ξέρουμε όλοι, τον έχουμε ζήσει τον Ολλανδό έτσι όλα αυτά τα χρόνια, ότι είναι ένας παίκτης πολύ πολύ σημαντικός. Όντως, στις καλές του μέρες, ανεβάζει τον ΠΑΟΚ. Ο Μπίσεσβαρ σε εκείνο το παιχνίδι που τον έλεγε στον Ολλανδό, τον έβαζε μόνος του, για να το πω έτσι πολύ απλά. Και έπρεπε να πάρει έξτρα πέναλτι για να κερδίσει και να περάσει. Ωστόσο, από εκείνο το μάτς και μετά, ο Μπίσεσβαρ είναι πάρα πολύ μέτριος. Έτσι, και χρησιμοποιώ ένα πολύ light χαρακτηρισμό. Το παλεύεις 6 μήνες. Βλέπεις ότι δεν τραβάει. Αυτό είναι απλό το κομμάτι της διαχείρισης που φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα. Ότι περιμένεις κάτι από κάποιον ο οποίος δεν μπορεί να στο δώσει. Το βλέπεις. Και επίσης, είναι αυτό που λέμε για το πίσω, ότι υπήρχε μια αγωνιστική απραξία 3 μηνών. Σχεδόν.
Έτσι. Ο Μπίσεσβερ είναι ένα παιδί, ένα σωματότυπο περίεργο. Θέλει και αυτό διαχείριση. Θέλει τρόπο για να μπει και να παίξει, για να σου δώσει τα πράγματα τα οποία μπορεί να σου κάνει καλά. Δεν ζητά από τον Μπίσεσβερ να μπει μέσα και να τρέχει σαν τον τρελό. Ζητά την ποιότητά του. Για να το κάνει αυτό όμω, χρειάζεται μια διαδικασία. Και βλέπει ότι και σε αυτό, δηλαδή, μετά από τρει μήνε ο Μπίσεσβερ, τι να περιμένει να κάνει. Που δεν υπήρχε αγωνιστική δράση και έχει αυτά τα οποία συζητάμε. Και είναι ένα παράδειγμα που συμβαίνει. Δεν φταίει ο συγκεκριμένο. Το λέω σαν ένα παράδειγμα αυτού το οποίο λέω για την προσαρμογή του Φερέρα και τη διαχείριση των καταστάσεων των οποίων βρίσκει μπροστά του. Γιατί τι περισσότερε φορέ στι ομάδε αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Πόσο μάλλον στι ομάδε οι οποίε κάνουν πρωτοαθλητισμό, όπω κάνει ο ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το κομμάτι το οποίο έχει το. Τη μερίδα του λέοντος, να το πω έτσι. Το κομμάτι της διαχείρισης των προβλημάτων, όχι και όχι προβλημάτων που μπορεί να γίνονται γνωστών, δηλαδή τραυματίστηκε όταν δεν βάλε κάποιον άλλον, που μπορεί να έχει μέσα στην ομάδα, με κάποιον ο οποίος τράβωσε, με κάποιον ο οποίος τον βλέπεις ότι δεν πατάει καλά, που κάτι άλλο τον απασχολεί. Το κομμάτι της διαχείρισης είναι πάρα πολύ σημαντικό στην καθημερινότητα, όπως είναι η ίδια καθημερινότητα κάτι πολύ σημαντικό για την ομάδα. Δεν νομίζω ότι ο Λουτσέσκο από ένα σημείο και μετά, όταν έγινε ό,τι έγινε με το. Σε εκείνο το παιχνίδι με την ΑΕΚ που έχασε τον τίτλο ΠΑΟ και του τον πήραν μέσα από τα χέρια μέσω επιτροπών και δεν συμμαζεύεται, ότι αυτό το οποίο δούλευε τόσο πολύ ήταν το κομμάτι το αγωνιστικό. Και η τακτική του. Και το πώς να κλείνει το αριστερό εξτρέμ και να ανεβαίνει το αριστερό μπακ και δεν συμμαζεύεται. Νομίζω ότι πιο πολύ δούλευε στο κομμάτι της νοοτροπίας. Στο κομμάτι το πνευματικό. Νομίζω σε αυτό το πράγμα ο ΠΑΟΚ έχει μείνει πάρα πολύ πίσω μέσα σε ένα πολύ μικρό διάστημα. Δηλαδή, ενώ δούλεψε πάρα πολύ για να φτάσει να γίνει πρωταθλητής και στην οτροπία, όσο δούλεψε τόσο πολύ για να φτάσει εκεί, τόσο εύκολο αυτό το πράγμα το έχει χάσει. Τόσο εύκολο το έχει χάσει. Και το να το ξαναβρει είναι δύσκολο. Και για μένα το από εδώ και πέρα θα τα συζητήσουμε και με το Στέργιο λίγο πιο μετά. Το πιο σημαντικό όλων σε ό,τι θα κάνει από εδώ και πέρα, όπως τελειώσει αυτή η σεζόν, είτε όντας τα προκριματικά του Champions League, είτε έχοντας πάρει το κύπελο, είτε όντας τα προκριματικά του Europa League, είτε χωρίς να έχει πάρει το κύπελο, αυτό το οποίο πρέπει να κάνει, ή τέλος πάντων φαίνεται ότι είναι. Γιατί δεν θα πούμε εμείς τι πρέπει να κάνει, δεν είμαστε εμείς οι ειδικοί. Αυτό το οποίο φαίνεται να είναι το πιο σημαντικό εν ώψη της επόμενης ημέρας είναι το να βρει ένα πλάνο και αυτό το πλάνο να το τηρήσει. Θέλει να κάνει αυτό. Θέλει να βάλει 5 παίκτες στις ακαδημίες. Πολύ ωραία αυτό. Θέλει να εξορθολογήσει το budget. Πολύ ωραία. Να εξορθολογήσει το budget είναι πολύ γενικό. Πρέπει αυτό το πράγμα να εξειδικευτεί. Πώς θέλει να εξορθολογήσει, τι θέλει να κατεβάσει, ποιος θέλει να αλλάξει, πώς θα τους καλύψει. Πώς θα καλύψει τα κενά που προέρχονται από παίκτες οι οποίοι έχουν βάλει χρόνια στις πλάτες τους και πλέον είναι σε διαδικασία ουσιαστικά σταδιακής αλλαγής, για να το πω έτσι. Ποιος θα πουλήσει, ή μάλλον ποιος θα στοχεύσει να πουλήσει, για να το πω έτσι. Δηλαδή, το βλέποντας και κάνοντας έχει τελειώσει. Πλέον είναι σε ένα σημείο που πρέπει να πάρει σημαντικές αποφάσεις. Και ίσως αυτά τα δύο παιχνίδια με τον Ολυμπιακό να του έδειξαν το δρόμο για ό,τι πρέπει να κάνει. Το θέμα είναι να τον ακολουθήσει. Και αν έχει τα πρόσωπα, τις προσωπικότητες και τη λογική για να ακολουθήσει κάποια πράγματα που πρέπει να κάνει από εδώ και πέρα. Όπως έκανε τα προηγούμενα χρόνια για να φτάσει στο σημείο να πάρει τον double πέρσι. Αίτητος. Κάπως έτσι έχει η κατάσταση. Και καταλαβαίνω ότι πολλοί από εσάς μετά από ήττες και πάνω και στα νεύρα σας και σας στέκει και ο Φερέιρα, έτσι που καταλαβαίνω τώρα είναι persona non grata και το ίδιο γινόταν και με τον Λουτζέσκου στο ξεκίνημα, το ίδιο γινόταν και με τον Σάντος εκείνη την πρώτη χρονιά, μετά από τα τρία χρόνια, πριν τα δύο πολύ καλά χρόνια που έκανε με την ομάδα. Εγώ δεν θα πω ότι θέλει υπομονή. Νομίζω ότι το έχετε καταλάβει. Και αυτό το οποίο τους περισσότερους τους εκνευρίζει και αρχίζει πλέον να τους απογοητεύει, δεν είναι το κομμάτι ότι έχασες από τον Ολυμπιακό, είναι ότι η εικόνα σου συνεχόμενα δεν βελτιώνεται φέτος. Ίσα ίσα γίνεται χειρότερη.
Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι γι' αυτό φταίει μόνο Φερέιρα. Έτσι. Ή ότι είναι ο απόλυτος φταίχτης. Ή ότι είναι ο απόλυτος αυτός ο οποίος πρέπει τέλος πάντων αν αλλάξει, με το που θα αλλάξει θα έρθει ένας άλλος, θα αλλάξουν όλα. Έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνει ο Πάκο Μποστά το καλοκαίρι. Πάρα πολλά. Δεν ξέρω αν θα τα κάνει, δεν ξέρω αν έχει αποφασίσει τι θέλει να κάνει. Αλλά σε πρώτη φάση τουλάχιστον φαίνεται να αλλάζει έναν άνθρωπο ο οποίος όπως και να το κάνουμε θα έχει ρόλο. Έτσι, είναι ο αθλητικός διευθυντής. Έτσι, όπως είχε και ο Μπράνκο, όπως είχε και ο Μίχελ, όπως είχε και ο Άντερσεν παλιότερα. Έτσι, θα έχει και ο Ρέμπε. Το θέμα είναι αν ο ρόλος αυτός θα είναι τέτοιος ο οποίος θα τον βοηθήσει. Λοιπόν, αυτά σε πρώτη φάση. Λίγο μετά τις 8 θα κάνω μια κουβέντα και με τον Στέργιο τον Αναστασιάδη, έτσι για να συζητήσουμε κυρίως, ή μάλλον να πούμε και για τον Γερμανό που έχει αρκετά ενδιαφέροντα έτσι, στοιχεία της καριέρας του, το τι έχει κάνει μέχρι τώρα, το που έχει δουλέψει. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που είναι και μικρός σε ηλικία έτσι, για τη θέση. Είναι 42 ετών. Δεν είναι κάποιος που τέλος πάντων έχει το μυαλό του είναι κοντά σε αυτά τα οποία μπορεί να θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ βάσει τη ηλικία του, αλλά το θέμα είναι ότι η χημεία θα υπάρξει για να κάνει όλα αυτά. Λοιπόν, μαζί μας φυσικά είναι η BEASY με το BEASY Router. Είμαστε στην εποχή του Web TV, στην εποχή των υπηρεσιών streaming, στην εποχή του live gaming και το να κολλάει η εικόνα και ο ήχος είναι κάτι που πραγματικά είναι πάρα πολύ εκνευριστικό. Με το router της BEASY εμείς δίνουμε προτεραιότητα στις συσκευές που θέλουμε και έτσι κάνουμε αυτό το οποίο θέλουμε χωρίς κανένα πρόβλημα. Μιλάμε για ένα router το οποίο είναι πολύ προηγμένο σε σχέση με τις συσκευές των παρόχων σας, 23 12 31 30 4 34, και το BEASY router έρχεται στην πόρτα σας. Κέντρο διαβίου μάθησης Data Labs επίσης μαζί μας, online μαθήματα με εξετάσεις πιστοποίησης σε πληροφορική τουρισμό και δεξιότητες γραφείου. Επενδύστε τον εαυτό σας, σκεφτείτε έξυπνα, σκεφτείτε Data Labs. Μιλάμε για ένα κέντρο διαβίου μάθησης με χρόνια παρουσία και εμπειρία στην online εκπαίδευση. 23 10 22 29 62, datalabs.edu.gr για περισσότερες πληροφορίες. Οι αγώνες του ΠΑΟΚ στο Πρωτάθλημα και το Κύπελλο έχουν επιστρέψει. Είναι μια προσφορά των ασφαλιών Μαργαριτόπουλος. Εκεί θα βρείτε τις χαμηλότερες τιμές στην ασφάλιση αυτοκινήτων από 59 ευρώ το εξάμηνο. Μαργαριτόπουλος.com και 2310 911 701 για περισσότερες πληροφορίες. Mercedes-Benz Γ και Σίτς ΑΕ στη δημοσιογραφική ενημέρωση των αγώνων Πρωταθλήματος και Κυπέλλου του ΠΑΟΚ. Εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart στη νέα περιφερειακή οδό Βέρειας Νάουσα στη Βέρεια, στα Κύλα Κοζάνης και στο Σπηλιό Καστοριάς, και φυσικά το εργαστήριο του παραδοσιακού Χαλβά των αδερφών Λουκά στη χορηγία των αγώνων Πρωταθλήματος και Κυπέλλου του ΠΑΟΚ. Εκεί καθημερινά παράγεται ο πολύτικος χειροποίητος Χαλβάς Λουκάς με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μπορείτε να το βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα της Θεσσαλονίκης, καθώς επίσης και στο lukas.gr και σελίδα του στο Facebook. Θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για να πούμε περισσότερα. Εδώ μας επιστρέψαμε. Δεύτερο κομμάτι εκπομπής. Πήγαμε από δεύτερη ώρα. Δεν είναι δεύτερη ώρα. Δεύτερο κομμάτι λοιπόν εκπομπής. Πάω 24 εδώ στο Λίμπερο 107,4. Πήγαμε κάποια πράγματα έτσι στο ξεκίνημα και με αφορμή το Πάκο Ολυμπιακός και για τον Όλαφ Ρέμπε, ο οποίος έρχεται και αναλαμβάνει ως αθλητικός διευθυντής, και για το Φερέιρα κάποια πράγματα. Πάμε όλα αυτά να τα συζητήσουμε και με τον Στέλιο τον Αναστασιάδη. Καλησπέρα, καλέ φίλε και συνάδελφε. Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα. Τρεις μήνες, ρε φίλε, και λέγαμε άντε θα έχει παιχνίδια, ξέρω εγώ, το ένα τ' άλλο και αυτά, για να δούμε αυτό. Δεν συστέλνει την Κυριακή, δηλαδή κάτσε, ρε φίλε. Φοβερό, όντως έτσι που το θέτεις, δεν έχει άδικο. Δηλαδή το λέγαμε, άντε, ξέρω εγώ, να μια εβδομάδα ακόμα. Ομαδικές προπονήσεις, γκρουπ, δεν συμμαζεύεται. Εντάξει, ρε φίλε. Κάτι λίγο. Να κάνεις ένα αχ, όχι τίποτα άλλο. Ξέρεις. Μας λύθηκαν οι απορίες που λέγαμε, δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα είναι ο Πάκος και ο Ολυμπιακός. Μια χαρά είναι να μου λύθηκαν. Πραγματικά. Στη μετάδοση, ειδικά στο πρώτο μέρος, ο Ολυμπιακός έδινε την εντύπωση σε μένα τουλάχιστον ότι δεν πέρασε μια μέρα. Ναι. Και στον ΠΑΟΚ μαζευόντουσαν μετά από τρεις μήνες διακοπών πρώτη προπόνηση. Ναι. Ας κάνουμε και ένα διπλό, ας πούμε. Ναι. Ειδικά στο πρώτο μέρος, ξαναλέω, ήταν ο Ολυμπιακός δύο ταχύτητες πάνω. Σε αυτό έχω να προσθέσω ότι στο δικό μου το μυαλό το παιχνίδι του πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό ήταν το χειρότερο φετινό του ΠΑΟΚ και έλεγα ότι δεν μπορεί να είναι χειρότερο από αυτό. Και τελικά είχε. Και τελικά είχε. Φαντάζομαι και στην ομάδα μέσα και ο κόσμος και εμείς. Και... Εντάξει. Τίποτα. Ο Ολυμπιακός εντυπωσιακός για τα δεδομένα της εποχής, γιατί έχουμε δει και τα πρώτα μάτια που της λίγα πως ήταν. Και ο ΠΑΟΚ αποκαρδιωτικός όσο δεν πάει. Δηλαδή
Δεν έχω κάτι να κρατήσω. Ένα τίποτα μεγάλο. Από όλους. Ένα τίποτα, εντάξει. Δηλαδή ο Σεμέδο πίσω ανίκητος. Ο Καμαρά ειδικά στο πρώτο μέρος να κάνει ό,τι θέλει στον άξονα. Ο Τσιμίκας με τον Βαλμπουενά κάθε φορά που κάνανε επίθεση να δημιουργούν πρόβλημα στην άμυνα του ΠΑΟΚ σχεδόν. Ναι. Και ο ΠΑΟΚ ένα τίποτα. Ναι. Εντάξει. Είναι λίγο σκληρή η έκφραση νομίζω, αλλά για μένα είναι η πραγματικότητα ένα τουρλουμπούκι πολυτελείας. Όπως το έχουμε πει, η ομάδα μπάσκετ σε μερικά παιχνίδια. Ναι. Ό,τι να είναι, ας πούμε. Εντάξει. Ναι. Εντάξει, τόσες γιόμες από τον ΠΑΟΚ συστημένες για τον Σεμέδο και τον ΠΑ που δεν είναι και κοντούς και οι δύο ψηλοί είναι και δυνατοί. Ναι. Αλλά ο ΠΑΟΚ δεν είχε τρόπο να τους κάνει, να τους εκθέσει παίζοντας την μπάλα χαμηλά και να κάνει μία συνδυαστική ενέργεια. Εντάξει, μία πήγε να γίνει σε μία σέντρα που πρόλαβε ο ΣΑΑ τον Μάτος, αν μπορούμε να πούμε αυτή συνδυασμένη. Εντάξει, ένα σουτ του Μπίσεσβα στο πρώτο λεπτό άψυχο εντελώς πάνω στο ΣΑΑ. Ένα φάουλ του Βιερίνια επίσης πάνω στο ΣΑ. Ένα γυριστό του Ακπομ, που όπως του έρθει μπάλα ξαναλέω νομίζω ότι έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε και να απειλήσει, και ένα σουτ του Ακπομ στο τελευταίο δευτερόλεπτο που θα μπορούσε και ο ΠΑΟΚ, εντάξει, και θα μιλούσαμε για τύχη αν απέφυγε την ήττα. Τίποτα δεν, πραγματικά είναι απορίας άξιον πως αυτή η ομάδα έχει τόσο χαμηλή απόδοση σε δύο μάτς με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα. Που ευκαιρίες, αν τις βάλουμε κάτω, έγιναν 2,5 ευκαιρίες και στα δύο μάτς. Ναι, όντως. Τώρα που το λες, αν τα βάλεις τα δύο μαζί. Ευκαιρίες, λέει. Αυτό που έλεγα το σου πει στο πρώτο λεπτό, ναι, είναι ευκαιρία. Ναι. Τι ευκαιρία είναι. Ή το σου του Βιερίνια πίσω από το κέντρο, δεν το λες και ευκαιρία. Θα ήταν ευκαιρία να χτυπούσε το δοκάρι μπάλα. Για να έβγαζε ο Σάμια, έκανε μια επέμβαση απίστευτη. Μπάλα πήγε out. Οπότε ευκαιρίες, που έχει σε 195 λεπτά με τον Ολυμπιακό, έχει δύο ευκαιρίες σε δύο μάτς. Δεν έχει λογική αυτό το πράγμα. Εντάξει, και καταλαβαίνω αυτούς που δεν είναι αισιόδοξοι για τη μετέπειτα πορεία των play-off και τον ημιτελικό κυπέλλο με την εικόνα αυτή που έχει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή αποδείχθηκε το κύπελλο, η εμφάνιση ήταν αναλαμπή. Και όχι η αρχή. Η εμφάνιση, φίλε, ήταν και ένα πολύ ροντέο παιχνίδι. Δηλαδή ήταν πολύ έτσι όπως εξελίχθηκε το μάτς. Ήταν και λίγο που θα κάτσει μπίλια, τέλος πάντων κάθισε τον ΠΑΟΚ. Okay. Αυτό το οποίο έχει. Να βγάλει με τον Μίσης, τον Μαωρίσιο, το φετινό Μπίσεσβαρ και τον Ελκαντουρί είναι κάτι που δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει. Δηλαδή ήταν και λίγο θέμα επιλογών, πιστεύω εγώ. Μπορεί να κάνω λάθος. Έτσι, και όπως έχουμε πει και πολλές φορές, δεν είμαστε εμείς κάθε μέρα στην προπόνηση για να ξέρουμε το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Για να βλέπουμε ποιος είναι καλά, ποιος πατάει καλά και ποιος όχι. Εάν ο Πέλκας ήταν 100% την Κυριακή και δεν είχε κάποιο θέμα με τις μετρήσεις του να διαπιστωθεί ότι είναι λίγο πίσω από τους υπόλοιπους. Που επειδή είναι ο Πέλκας, νομίζω δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Κρατάω μια επιφύλαξη, αλλά λέω ότι αν ήταν στην ίδια κατάσταση με τον Μπίσεσβαρ, το είπα και πριν ξεκινήσει το μάτς, εμένα δεν μου άρεσε η παρουσία του Μπίσεσβαρ και του Ελκαντουρί κατά προέκταση και ο Πέλκας στον πάγκο, που ο Πέλκας θυμίζω είναι ο άνθρωπος. Συμφωνώ μαζί σου 100%. Και που έδωσε το ένασμα για την επίθεση στο κύπελλο. Συμφωνώ μαζί σου 100%. Στα καπάκια μετά το 0-2 που ερχόταν μια πολύ μεγάλη καταιγίδα για τον ΠΑΟΚ. Στα πρώτα λεπτά ο Πέλκας αυτός που μείωσε σε 1-2, ο Πέλκας αυτός ήταν ψύχρεμος και έκανε το 3-2 από την Άστρη Βούλα. Και εδώ, ολοκλήρωσέ το και θα σου πω αυτό που θέλω, ναι. Και επειδή ο Μπίσεσβαρ με έχει εκνευρίσει όσο δεν φαντάζεσαι, εντάξει, είναι απίστευτη η εμπιστοσύνη που το δείχνει ο Φερέιρα από την αρχή της χρονιάς. Δεν το διανοείται το μυαλό μου να έχει πάρει τόσες ευκαιρίες ο Πίσεσβαρ να μην έχει επιστρέψει ούτε μία ευκαιρία και να πούμε ναι, εντάξει. Μία αλλαγή σε ένα παιχνίδι με την Ξάνθη, νομίζω, που έβαλε και γκολ. Μία φορά. Και να είναι ο Πέλκας εκτός. Άντε πες ο Καντουρί έχει κάνει και κάποια συμπαθητικά παιχνίδια και έχει μια αυτό, άντε να το δει. Αλλά ο Πίσεσβαρ, δηλαδή, ειδικά η φάση που γλιστράει, ακόμα την έχω στο μυαλό μου. Που αν αλλάξει πόδι και πέφτει μόνος του, δηλαδή, okay. Ναι. Σε αυτό που λες, να το πάμε προς τον Φερέιρα τώρα. Με αφορμή αυτές τις δύο περιπτώσεις, του Μπίσεσβαρ και του Πέλκα, είναι αυτό το οποίο θέλω να το συζητήσω μαζί σου και είναι αυτό το οποίο νομίζω εγώ τουλάχιστον είναι το πιο μεγάλο κομμάτι που έχει να κάνει το κομμάτι της διαχείρισης και της προσαρμογής, ρε φίλε. Νομίζω ότι δεν έχει προσαρμοστεί
στο κομμάτι δεν είναι ευέλικτο. Έχει συγκεκριμένα πράγματα. Θα πω για ακόμη μια φορά πολύ στα γρήγορα, γιατί δεν είναι θέμα. Λέμε ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι επιστήμη, αλλά δεν είναι και τα θέματα τόσο απλά να τα περνάμε. 100%. Συμφωνώ. Εντάξει. Θα βάλω λοιπόν κάποιους τίτλους για τους φίλους που μας ακούνε και δεν με άκουσαν το μεσημέρι. Αυτή είναι η άποψή μου και δεν την αλλάζω και δεν την, και δεν την έβγαλα τώρα αυτή την άποψη. Δεν έχω δει καιρό. Λάθος η αποχώρηση Λουτσέσκου, τραγικό. Εντάξει, στο δικό μου το μυαλό ακόμα τριγυρίζει ο Λουτσέσκου. Και νομίζω και σε πολλούς παίκτες. Σημαίνει το ίδιο. Okay. Εντάξει, τώρα, αν έφυγε δύο μέρες πριν, αν τα λεφτά, αν έβαλε το χέρι της η διοίκηση της ομάδας, αν έτσι, αυτό, δεν θα πούμε στη λογική αυτή, θα το κάνουμε όταν τελειώσει η χρονιά. Εντάξει. Λάθος μεγάλο είναι η αρχή του κακού. Η αποχώρηση του Λουτσέσκου. Συμφωνώ. Έπρεπε να βρεθεί η λύση, δεν ξέρω, το έλεγα και τον Ιούνιο, το έλεγα και τον Ιούλιο, δεν μπορώ να πω ότι φταίει 50% η οικογένεια Σαββίδη και 50% ο Λουτσέσκου ή 60-40 ή 40-60 ή 30-30 και 30 φταίει ο ανάδομος Ερμής. Okay. Δεν έπρεπε να φύγει ο Λουτσέσκου. Εντάξει. Η επιλογή Φερέιρα δεν έχει κάποιο λάθος στο timing που έγινε και με την πίεση του χρόνου. Εντάξει. Το θέμα της σταθερής παρουσίας που δεν έχει ο ΠΑΟΚ σε team το ανέλησε ο Σταύρος το πρωί και το καταλαβαίνουμε όλοι, πρέπει ο ΠΑΟΚ κάποια στιγμή να έχει το δικό του team. Και αν θέλει ο Χ Φερέιρα, ο Χ Λουτσέσκου να φέρει άλλους πέντε, να τον πούνε να φέρει δύο, έχουμε τους άλλους τρεις-τέσσερις, θα φέρει και δύο δικούς σου. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Επιγραμματικά ξαναλέω. Οι μεταγραφές δεν βοήθησαν καθόλου φέτος. Είναι απίστευτο. Εσύ, τη Ντόγκλας, Ροντρίγκο. Ποιο άλλο είναι? Εσύ, τη Ντόγκλας, Ροντρίγκο. Η μοναδική μεταγραφή που πιάνεται για φέτος είναι αυτή του Ίγκασον. Αλλά αυτή έγινε Όχι, έγινε πριν, πέρσι. Ναι. Η τετράδα αυτή του Ομπεκτό, ξαναλέω, Στοχ, Σίτι, Ντόγκλας και Ροντρίγκο δεν δώσαν την παραμικρή βοήθεια. Ναι. Εντάξει. Άρα κλείθηκε όλο το βάρος να το σηκώσει η προηγούμενη ομάδα, της οποίας πήγε να αλλάξει τη φιλοσοφία ο Φερέιρα, κακός για μένα. Και ειδικά από αυτή η αλλαγή επαφίεται σε αυτό το τρίκ με τον αριστερό μπακ που γίνεται αριστερό εξτρέμ, το έχουν καταλάβει και 5χρονα παιδιά. Εδώ και πάρα πολύ καιρό το πώς παίζει ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, άρα κάτι που δεν βγαίνει στο χορτάρι να πεις ότι ο ΠΑΟΚ δημιουργεί παραπάνω φάσεις σε αυτό και κάτι βγαίνει προς εκεί, απλά γίνεται μια αναστάτωση και ο αριστερός μπακ γίνεται αριστερός εξτρέμ, ο εξτρέμ πάει προς τα μέσα, το δεκάρι πάει πιο δεξιά και το δει ένα χάσιμο χωρίς λόγο. Εντάξει, οπότε ούτε αυτό βγαίνει. Έχουμε τον Βιερίνια, τον Μαωρίσιο από τραυματισμό που δεν πατάνε καλά και το λέμε εδώ και μήνες και φαίνεται. Ούτε ο Μαωρίσιο είναι καλά, ούτε ο Βιερίνια είναι καλά. Όπως ήταν πριν τους τραυματισμούς τους. Εντάξει. 100% δεν εμπνέει την ίδια σιγουριά ο Φερέιρα στους παίκτες που ενέπνεε ο Λουτσέσκου. Εντάξει, και εδώ είναι αυτό που ρώτησες, έχει κάνει λάθη στη διαχείριση και ξεκάθαρα δεν υπάρχει το αίσθημα της δικαιοσύνης στην ομάδα. Με τον Λουτσέσκου νιώθαν όλοι ότι είναι στην ίδια γραμμή. Είχε αποδεχθεί ο καθένας το ρόλο του. Παίκτες με τους οποίους ο Λουτσέσκου είχε προβλήματα, ο Μπίσεσβαρ, ο Πρίγιο, ο Βετσίνη, τα μεγαλύτερα παραδείγματα, στο τέλος πήραν νερό στο όνομα του Λουτσέσκου και ο Ακπομ. Τους έδωσε να καταλάβουν ότι αυτό που έχει σημασία και το μοναδικό που έχει σημασία σε μια ομάδα είναι το καλό της ομάδας και όχι τα γκολ ή ασίς, πόσα λεπτά παίζω, γιατί δεν παίζω, ο άλλος παίζει παραπάνω. Αυτά έτσι δεν γίνεται η ομάδα. Οπότε δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Από ό,τι φαίνεται ξεκάθαρα δεν έχει εμπνεύσει τους παίκτες στο βαθμό που έπρεπε να τους εμπνεύσει για να αντέξουν σε ένα πρωτάθλημα με τις ιδιαιτερότητες του, με πολύ παρασκήνιο, με πολύ πόλεμο απ' έξω, με πολλά χτυπήματα. Δεν ήταν η ομάδα έτοιμη. Και γενικότερα θα πω εγώ ότι ο οργανισμός ΠΑΟΚ δεν ήταν έτοιμος να αντιμετωπίσει την αντεπίθεση του Ολυμπιακού με τη σιγουριά ότι έχουμε στην κυβέρνηση τους δικούς μας ανθρώπους. Άρα ο Βαγγέλης Μαρινάκης αλωνίζει, κάνει ό,τι θέλει. Εντάξει, εγώ περίμενα μια αντίδραση όταν ο Ολυμπιακός έβαλε κατά πάντων δικαίως ή αδίκως, στημένο το πρωτάθλημα, μην τολμήσετε αυτό, ο ΠΑΟΚ καθόταν και δεν αντιδρούσε. Θα μου πεις, θα άλλαζε κάτι, μπορεί και όχι. Αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε ο ΠΑΟΚ να είναι πιο σκληρός γενικότερα στην πολιτική του. Και φτάνουμε στα play-off όπου γίνεται το λάθος με Ίγκασον και Ντόγκλας, στο μας με την Ξάντη με τις κάρτες. Εντάξει, προφανώς υπάρχουν θέματα και στο ιατρικό team.
Δηλαδή η αρχική εκτίμηση σε πολλές περιπτώσεις έχει φτάσει να είναι σίγουρα εις διπλούν. Δηλαδή δύο μήνες θέλει ο Κρέσπο, βάλε εσύ τέσσερις και βλέπουμε. Mm-hmm. Θέλει δύο μήνες ο Ζαμπά, τρεις, βάλε έξι και βλέπουμε. Και εκεί υπάρχει θέμα. Και το καταλαβαίνει ο καθένας χωρίς να είμαστε γιατροί. Κάτι δεν πάει καλά και εκεί. Και έρχεται όλο αυτό και η ομάδα παρουσιάζει αυτό το πρόσωπο. Και φυσικά για να κλείσουμε με τους παίκτες, η ευθύνη τους είναι τεράστια. Οκ, okay, δεν εμπνέει όπως ενέπνεε ο Λουτσέσκου, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά ρε φίλε, κάτσε, οκ, okay, είσαι μια ομάδα που οικονομικά προβλήματα δεν έχει κανένας. Τα συμβόλαια, δόξα τω Θεώ, η οικογένεια Σαββίδη τα προσφέρει πολύ πλουσίο πάροχο όλα αυτά τα χρόνια. Και σε μερικούς δεν το άξιζαν καθόλου. Εγώ θα σας πω ότι όλοι οι παίκτες αυτοί που είναι στην ομάδα τώρα αξίζουν. Mm-hmm. Για να μην το κουράζουμε και πάμε κατά περιπτώσεις. Βγάλε κάτι και εσύ σαν αντίδραση, δηλαδή, εντάξει, οκ. Okay. Ήρθε ο Ολυμπιακός στην Τούμπα τον Φεβρουάριο, έφυγε περπατώντας. Βγάλε μια αντίδραση. Σου κλέψαν βαθμούς, έχεις δεύτερη θέση. Κάνε κάτι σαν ποδοσφαιριστής. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να καταλάβω τη μετάλλαξη αυτή των παιχτών. Σίγουρα δεν παίρνω στο παιχνίδι και δεν το κάνω ποτέ βετεράνος ο Βιερίνια, Παλέμαχος, καλά, καλά, ο Μαωρίσιος. Ναι. Σε ένα χρόνο μέσα όλοι γίνονται. Όχι πλάνο ρημότητα. Μιλάμε εντάξει, ό,τι του φανεί, του Στεφανίνη τώρα η κατάσταση. Mm-hmm. Εντάξει, και άκουγα ένα φίλο του ΠΑΟΚ το μεσημέρι στον Γιώργο Ζαγόρα, ο οποίος άρχισε τις θεωρίες γιατί έτσι η οικογένεια Σαββίδη είναι άλλος διευθύνων σύμβουλος και όταν θα φύγει ο Σαββίδης και τα οικονομικά. Μιλάμε μια θεωρία εξφάλιση κανονικά. Και ο επόμενος φίλος του ΠΑΟΚ βγήκε και είπε ότι αυτό που χάρηκα περισσότερο πέρσι πέρα από το πρωτάθλημα και το κύπελο είναι ότι δεν είχαμε αυτές τις θεωρίες και αυτές τις γκρίνες. Εντάξει, είναι δεδομένο τώρα ότι υπάρχει πρόσφερο κλίμα για να γίνει. Το ρουμάνικο κουνάδι, ας πούμε, κτλ. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, αυτούς αφήνουμε απ' έξω γενικότερα, απλώς τώρα σε αυτή την περίοδο αυτοί έχουν πολλαπλασιαστεί. Mm-hmm. Εντάξει, ναι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, παιδιά. Εγώ δεν μπορώ ούτε να καταδικάσω τον καλά του Βιερίνια. Εντάξει, ο άνθρωπος πέρσι τη μισή χρονιά ελήφθη και Πρίγιοβιτς. Πραγματικά δώσει τα πάντα και οδήγησε τον ΠΑΟΚ εξασφαλώς στο πρωτάθλημα. Mm-hmm. Εντάξει, να αρχίσω να βρίζω τον Μπίσεσβαρ, τον Βαρέλα, τον Μαωρίσιο, όχι, δεν μπορώ να το κάνω ποτέ. Ανεξάρτητα, ξαναλέω και είμαι ειλικρινής, πόσο με έχει εκνευρίσει ο Μπίσεσβαρ φέτος. Mm-hmm. Δεν έχει λογική αυτό που βλέπουμε από τον Μπίσε, δεν έχει την παραμικρή λογική. Εντάξει. Αλλά δεν έτσι και έτσι τα πράγματα. Να ξαναμιλάμε, ξύλωσε τα πλακάκια και σκούπες που είναι και στη μόδα που προχθές και να φύγουν όλοι την Αθηνά 25. Ναι. Όπως πιστεύω εγώ, ο ΠΑΟΚ παραμένει καλύτερος από την ΑΕΚ. Και κατά συνέπεια από πάνω στην ΕΚΤ, αυτό το οποίο. Δεν είναι πριν τρία χρόνια που φύγανε στην πλάτη. Είναι ένας χρόνος. Έτσι. Οπότε έχει να κάνει με το θέμα και των ίδιων των παιχτών βέβαια, αλλά και το πώς διαχειρίζονται με ΑΙ αυτοί οι παίκτες. Τέλος πάντων. Κοίταξε Νίκο, επειδή υπάρχει και πολύ ψύχρεμος κόσμος, mm-hmm. και είναι και πολλοί αυτοί, εμένα προσωπικά με στεναχωρεί ότι ο ΠΑΟΚ ακολούθησε το παράδειγμα της ΑΕΚ που πραγματικά μας προκαλούσε απορία. Ναι. Πώς μια ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα, χωρίς φυσικά να το αξίζει. Σωστή παραβολή αυτή, ναι. Διαλύθηκαν τα πάντα. Ναι. Και λέγαμε εντάξει, ΑΕΚ έκανε αυτό και τα λοιπά. Και ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι έκανε ό,τι μπορούσε για να χαλάσει το οικοδόμημα που φτιάχτηκε με τόσο υδρότα και τόσα χρήματα και τόση προσπάθεια. Έτσι, έτσι. Γίνανε πάρα πολλά λάθη, εντάξει. Mm-hmm. Και στις επιλογές παιχτών που ήρθανε και ενδεχομένως σε ένα-δύο παίκτες που φύγανε. Δηλαδή, φαντάζομαι από όλους μας λείπει ο Κάνιας και ο Σάχοφ. Με βάση το ποιοι ήρθανε και ποια είναι η προσφορά τους. Δεν ήταν ο Σάχοφ ο νέος Μακελελέ. Ποτέ δεν ήταν. Αλλά ήταν σε ένα κλουμπ. Ήταν ρε φίλε. Έχει η οικογένεια Σαββίδη, έχει και ο Φερέιρα, έχει και ο κάθε ένας ποδοσφαιριστής. Δεν είναι κανένας άμερος ευθυνών. Οκ. Okay.
Προφανώς κάτι δεν πάει καλά με τον Φερέιρα, αλλά και οι παίκτες δεν είναι 15χρονα παιδιά που πρέπει να τους πάρει κάποιος το χέρι. Οκ, okay, μπορεί μια ομάδα να μην βγάζει στο χορτάρι ποιότητα και αυτοματισμούς, αλλά μπορεί να βγάλει από μόνο σου μια ενέργεια και μια στατήλα όταν ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος από σένα στην Τούμπα. Ναι. Δηλαδή βγάλε κάτι. Οκ, okay, δεν τα πας καλά με τον προπονητή, δεν έχει κολλήσει προπονητή μαζί σου. Ναι, αλλά μην κάθεσαι με μια νοοτροπία ότι είναι φιλικό Ιουλίου και να περάσει τέτοια. Το ερώτημα, Νίκο, είναι για να το κλείσουμε, το έλεγα και το μεσημέρι. Εμένα προσωπικά δεν μου έχει δώσει δείγματα ο Φερέιρα για το αν μπορεί να διαχειριστεί την επόμενη μέρα. Και εμένα. Δεν θα πω εγώ ότι είναι κακός προπονητής ή καλός. Okay. Δεν έχω βγάλει άποψη. Okay. Όσες φορές το είχα κάνει στο παρελθόν, όντας και νεότερος, υπήρξαν φορές που διαψεύστηκα πανηγυρικά. Mm-hmm. Δηλαδή όταν λειτουργούσε στα 25 μου το αίσθημα, το παρορμητικό αυτό, ναι, και το έκανε και πολλοί κόσμος, αλλά και ο Σάντος απέδειξε ότι τελικά άξιζε. Φυσικά. Και τώρα ξαφνικά, αν τυχόν υπήρχε επιστροφή, θα βγαίναμε στους δρόμους που λέει ο λόγος. Και ο Λουτσέσκου αποδείχθηκε ότι παράξιζε, όχι απλά άξιζε. Μπορεί να αξίζει και ο Φερέρα σαν προπονητής. Mm-hmm. Εγώ δεν ξέρω αν δεν μου έχει δώσει τίποτα για να πιστώ αυτό, ότι... Αυτό, να τον εμπιστευτείς. Αυτό, να εμπιστευτείς. Φυσικά ότι αν πάει στη λύση της συνεργασίας πρέπει να δώσει και ένα κάρο χρήματα. Άλλη κουβέντα αυτή. Για να κλείσουμε το κομμάτι το... Κοίταξε, καταρχήν η ηλικία του είναι νεαρή, εντάξει, 42 χρονών. Αυτό αντισταθμίζεται από την παρουσία του σε Bundesliga και για κάποιους μήνες στην Premier League. Ναι. Κάτι δείχνει. Ναι. Εντάξει, δεν είναι 42 χρόνια που δούλεψε στη Σλοβακία και στην Κύπρο και στην Αλγερία και ένα μήνα Αίγυπτο και ένα μήνα Γερμανία. Ναι. Ήτανε μέσα σε Wolfsburg και Werder επί χρόνια από πολλά πόστα. Mm-hmm. Άρα κάτι βλέπανε οι Γερμανοί και τον εμπιστεύονταν ξεκάθαρα. Mm-hmm. Άρα έχει την υποδομή. Μπορεί να μην το λες super έμπειρο, αλλά νομίζω ότι αυτός ο κανόνας αντισταθμίζεται από την παρουσία του σε Bundesliga και Premier League. Mm-hmm. Έχει κάνει σωστές επιλογές, έχει κάνει και πολύ λανθασμένες επιλογές, ειδικά στη Wolfsburg τη δεύτερη χρονιά, που φυσικά δεν είναι ο ίδιος προπονητής, ούτε παίζει ο ίδιος μπάλα, εντάξει. Ναι. Καμιά φορά μπορεί να μαυρώσει έναν τεχνικό διευθυντή και ο προπονητής. Σωστά. Αλλά επειδή άλλαξε εκείνη τη χρονιά σχεδόν όλη η ομάδα της Wolfsburg, ήταν η χρονιά που έφτασε στις 8 ή στις 4 του Champions League, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, που αποκλείστηκε από τη Real στις λεπτομέρειες η Wolfsburg, δεν είχε βγει στην Ευρώπη, αλλά είχε πάρει το κύπελλο Γερμανίας. Έγινε μετά ριζική αναδιάρθρωση του ρόστερ, 20 ήρθαν, 20 έφυγαν και η ομάδα κινδύνευσε και ήταν στα μπαράζ παραμονής. Όπου ναι. Πέτυχε ένα γκολ ο Βιερίνη που ακόμα το μνημονεύουν στη Γερμανία. Mm-hmm. Σίγουρα αλλιώς είναι να έχεις να γυρίζεις εκατομμύρια, είναι πιο εύκολο στην δουλειά σου. Δηλαδή αν έχεις μια μπάνκα 100 εκατομμυρίων να διαχειριστείς, είναι πιο εύκολο να βγεις στην αγορά. Τα ποσά τώρα θα πέσουν στο ένα... Πέμπτο, ξέρω εγώ, στον ΠΑΟΚ. Ναι. Έχει πολλή δουλειά ο Ρέμπε και εσωτερικής φύσεως θέματα, ανανεώσεις παικτών, ενδεχομένως αναπροσαρμόσεις συμβολέων ή παίκτες που δεν τους υπολογίζει ο Φερέιρα να βρει κάποια ομάδα. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν βρει ομάδα για τον Στοχ, δεν θα σου πω εγώ για να αγοράσει κάποια ομάδα τον Στοχ, δεν μπορεί να γίνει ποτέ αυτό το πράγμα. Αλλά μπορεί να βρει μια ομάδα, ο Ρέμπε με την οριμίες του και να πει η ομάδα ότι κοίταξε. Πόσο έχει συμβόλαιο στόχο, 1,3. Ωραία. Δίνω εγώ τα 0,8. Δώστε εσύ τα υπόλοιπα 0,5. Θα είναι μια επιτυχία. Mm-hmm. Γιατί ξεκάθαρα δεν τον βλέπει τον στόχο καθόλου. Όταν παίζει χθες την Κυριακή ο Τζόλης και ο στόχο δεν αγωνίζεται. Άλλη μια ένσταση δική μου. Εντάξει, άστο στόχο. Βάλ το Λάμπρου. Ξεκάθαρα χρησιμοποίηση του Πιτσιρικά, ο οποίος είναι πάρα πολύ ικανός επιθετικός για την ηλικία του, είναι δείγμα πανικού και μήπως σου λέει το άσο του πιτσιρικά μας σώσει την παρτίδα. Ναι. Άρα έχει ο ΠΑΟΚ παίκτες να αποδεσμεύσει, έχει παίκτες να αγοράσει, έχει να δει παίκτες που να ανεβάσει, έχει πολλή δουλειά ο Ρέμπε. Εγώ αυτό που θα πω, Νίκο, είναι φυσικά θα τον δούμε στην πράξη. Δεν είναι εύκολη η συνεργασία με τον ΠΑΟΚ για κανέναν. Αλλά επίσης την ίδια στιγμή, το έχουμε ξαναπεί μαζί πολλές φορές,
καμία σχεδόν ομάδα δεν δίνει τα κλειδιά στον αθλητικό διευθυντή και κάνουν ταμείο στο τέλος της χρονιάς. Έτσι. Αυτό θα ήταν το ιδανικό, αλλά κανένας μεγαλομέτωχος δεν το κάνει και ίσως καλά το κάνει κιόλας. Ναι. Εντάξει, ότι θα σου δώσω εγώ τα χρήματα 5, 10, 20, 100 εκατομμύρια, αλλά και εσύ δεν μπορείς να έχεις το ελεύθερο 100%. Θα το κουβεντιάσουμε, θα σου απορρίψω. Είναι δύσκολη συνεργασία, όπως και να το κάνουμε. Είναι, έχει ιδιορυθμίες στο ΠΑΟΚ. Μακάρι να είναι ο άνθρωπος που θα κολλήσει για τα επόμενα χρόνια. Mm-hmm. Γιατί όσο είναι πολλοί οι προπονητές που έχουν περάσει από τον πάγκο του ΠΑΟΚ, σχεδόν αλλάζει κάθε χρόνο προπονητής και είναι απόδειξη ότι δεν έχει κάνει κανείς δύο φορές προετοιμασία στην εποχή Σαββίδη, έχουν αλλάξει και πολλοί τεχνικοί διευθυντές. Και τα τελευταία χρόνια, από το 2000 και μετά, έχει περάσει και ο Ζήτης Βρίζας και ο Γιώργος Γεωργιάδης και ο Φρανκ Άρνεσεν και ο Λούμπος Μίχελ και ο Γκέρμαν Στιακόφ και ο Μάριο Μπράγκο και τώρα ο Ρέμπε. Mm-hmm. Άρα θα πρέπει λίγο ο ΠΑΟΚ γενικότερα, αν δεν κάνει ο Γερμανός, δεν υπάρχει λόγος να το κρατήσει, εντάξει. Αλλά το ιδανικό είναι ότι θα πρέπει κάποια στιγμή ο ΠΑΟΚ και αυτό που λέει συνέχεια ο Σταύρος να κάνει το δικό του team εμπιστοσύνης, εντάξει, και να βρει έναν προπονητή που θα το κρατήσει για χρόνια και να βρει και έναν τεχνικό διευθυντή που θα το κρατήσει για χρόνια, να συμπληρώσει τα κενά του σε άλλα κομμάτια που είναι απαραίτητα στο ελληνικό ποδόσφαιρο και να αρχίζει η ομάδα να πορεύεται και να γίνει το όλο ένα και καλύτερη. Mm-hmm. Καλή επιτυχία στο Γερμανό. Γερό στο μάχη. Λέω... Γερό στο μάχη να έχει. Ναι. Θα το χρειαστεί. Είναι μεγάλο σχολείο τώρα που Bundesliga και η Premier League, μιλάμε για τα δύο κορυφαία πρωταθλήματα. Mm-hmm. Άλλος λέει την Premier, άλλος λέει την Bundesliga. Αλλά νομίζω οι περισσότεροι θα πούνε ότι αυτά τα δύο είναι τα κορυφαία. Και μετά είναι το Ισπανικό. Ναι. Εντάξει, άρα έχει την υποδομή, έχει τις νοημίες, έχει την αντίληψη, έχει τις γνώσεις. Έχει την εμπειρία εκ των πραγμάτων, απλώς δεν είναι γενικά πολύ έμπειρος, στα 42. Mm-hmm. Μακάρι ο κύκλος γνωριμιών που έχει και οι ικανότητες του και το κύκλωμα που έχει ο κάθε αθλητικός διευθυντής, η ατζέντα του μέχρι που φτάνει, ποιες χώρες περιλαμβάνει, πού είναι το δίκτυο των συνεργατών του, να έχει ωφέλη για τον ΠΑΟ, γιατί δεν είναι μια ομάδα στρωμένη που θα χρειαστεί να ψάξει ο Ρέμπε έναν back και έναν half και τελειώσαμε. Όχι, σίγουρα δεν είναι. Θα βγει στην αγορά για πολλά πράγματα και ξαναλέω, δεν είναι και εύκολο να λυθούν και τα εσωτερικά θέματα του ΠΑΟΚ, εντάξει. Ναι. Δηλαδή το τι θα γίνει με πολλούς παίκτες, ναι, με αυτό που γράφουμε στο 24, στο ΠΑΟΚ 24, ότι θα δώσει κάποιες οδηγίες, τουλάχιστον να τον κάνει μια ξενάγηση ο Μπράγκο, αλλά αυτός που θα δώσει λύση σε πολλά ζητήματα, που θα κληθεί να δώσει λύση, θα είναι ο Όλαφ Ρέμπε. Μακάρι να τα πάει καλά, μακάρι γενικότερα ο ΠΑΟΚ να έχει μάθει από τα λάθη του. Εντάξει, και κανείς δεν είναι, άμερος ευθυνών. Mm-hmm. Δηλαδή δεν φταίει η οικογένεια Σαββίδη, ο Φερέρα και οι παίκτες και όλοι οι υπόλοιποι είναι εντάξει. Φταίει και το ιατρικό team, φταίνε και οι συνεργάτες του Φερέρα, φταίνε και τα μέλη της ΠΑΕ, φταίει και το νομικό επιτελείο, φταίνε όλοι τέλος πάντων. Mm-hmm. Όπως παίζουν όλο το ρόλο τους σε μια πορεία όπως η περσινή, πραγματικά γραφική ιστορία και λειτουργήσαν όλοι όπως έπρεπε να λειτουργήσουν, όλοι όμως, έτσι φέτος έχουν όλοι ευθύνη. Να πω κλείνοντας το αυτό, ότι δεν έχει τελειώσει η χρονιά. Και ο στόχος δεύτερης θέσης είναι σημαντικός. Είναι σημαντικός, ο ΠΑΟΚ παραμένει καλύτερος από την ΑΕΚ και με την ΑΕΚ που είδαμε την Κυριακή το βράδυ. Καμία σχέση με την ΑΕΚ που ήταν πριν, που λέγαμε ότι ήταν πιο δεμένη, ναι, πιο έτσι συμπαγής, τίποτα, εντάξει. Mm-hmm. Ο Παναθηναϊκός είπε να κερδίσει. Ναι. Απλώς ο Τζίλος λίγο τα έβλεπε κίτρινα. Mm-hmm. Μπορεί να σκεφτόταν τα γεννητικά του όργανα. Ναι. Εντάξει. Είναι λοιπόν καλύτερος ο ΠΑΟΚ από την ΑΕΚ. Το παιχνίδι του Σαββάτου σε 9.30 έτσι που γίνει κομβικό, ο ΠΑΟΚ πρέπει να κερδίσει, αλλά το έργο του σίγουρα δεν θα είναι εύκολο. Θυμάσαι που λέγαμε μαζί του, ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι σκορποχώρη επειδή θα φύγει ο Δόνης. Ναι. Είναι μια ομάδα που θέλει να κάνει ένα καλό φίνις. Ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Άλλοι παίκτες θα φύγουν, ξέρουν ότι μπορεί να κάνουν ένα καλύτερο συμβόλαιο με ένα γκολ ή μια εμφάνιση στα πλέι-οφ καλή. Άρα το έργο του ΠΑΟΚ δεν είναι καθόλου εύκολο. Και υπάρχει στα κοντά μας κιόλας σε 15 μέρες το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο γήπεδο Καραϊσκάκης. Mm-hmm. Με την εικόνα βέβαια που έχει η ομάδα στα δύο μάτια του Ολυμπιακού βγάζοντας εκ του κυπέλου, δεν έχει ελπίδα στην Τούμπα. Αν έχει την εικόνα και το πάθος που έβγαλαν οι παίκτες στο μάτς κυπέλου με τον Ολυμπιακό, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα έρχεται το φαβορί.
όσο και να βγει λίγο αυτό τώρα οξύμορο και αστείο. Αλλά ο ΠΑΟΚ της Κυριακής που μας πέρασε, δεν βλέπω να έχει πολύ μέλλον στο Καραϊσκάκι. Εντάξει, και είναι σημαντικό στόχος το κύπελο. Μάλιστα. Εντάξει, είπαμε, τα πράγματα είναι γενικότερα δύσκολα. Ο Ολυμπιακός πλέον έχει τα πάντα με το μέρος του. Τα πάντα. Mm-hmm. Από επιτροπές αυγενάκιες, από πλάτες, από... Εντάξει. Γιατί να σου πω κάτι και το κλείνω. Όντως ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος στα δύο μάτς προεδρήμενος με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Mm-hmm. Δεν νομίζω να λέει κανείς το αντίθετο. Αλλά εγώ προσωπικά δεν ξεχνάω το ξεκίνημα όταν ψαχνόταν τον Ολυμπιακός πώς του χαρίστηκαν οι βαθμοί με τον Αστέρα Τρίπολης, με τον Όφη. Εντάξει. Και μετά βέβαια, αφού είχαν την καβάντζα και δεν χάσαν βαθμούς σε αυτά τα μάτια ο Ολυμπιακός, μετά βρήκε τα πατήματά του. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε κάποια βοήθεια από τη διαιτησία. Mm-hmm. Αν θυμάσαι ένα μάτσο φετινό που ο ΠΑΟΚ ήταν χώμα και πήρε ένα πέναλτι ή σφαγιάστηκε ο αντίπαλος, έλα πες το μου. Είναι και αυτά πολύ μεγάλο μέρος στην κουβέντα. Και δεν γίνεται να τα βγάζουμε όλα απ' έξω και να πυροβολούμε μόνο τον Διερήμια, τον Μπίσεσβα και τον Μαουρίτσιο. Είναι ένα συνδυασμός όλων αυτών. Ένα συνδυασμός όλων αυτών είναι. Και καλά κάνεις και να φέρεις και το τελευταίο. Αυτό που είπες στο τέλος. Και πρέπει κάθε στιγμή να δούμε τις θέσεις τους, ότι δεν γίνεται κάθε φορά να παίρνουν 60 βαθμούς και να ξεκινάνε με 52. Ή να παίρνουν 80 βαθμούς και να ξεκινάνε μια χρονιά από το μείον 2. Κάποια στιγμή δηλαδή αυτό πρέπει το αστείο να τελειώσει. Mm-hmm. Είναι το μόνο που δίνω ελαφρυντικό στους παίκτες. Ναι. Αυτό. Μάλιστα. Ωραία, ωραία, Στέργιο. Καλό σου βράδυ, φίλε και συνάδελφε. Ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Στέργιο Αναστασιάδη. Παραπάνω πήγαμε. Πάμε διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο για τελευταίο τελευταία λεπτά της εκπομπής. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Πάω 24. Είπαμε αρκετά με τον Στέργιο Αναστασιάδη στο προηγούμενο κομμάτι. Όσο εμείς τα λέγαμε με τον Στέργιο, έγινε γνωστό ότι στην τηλεδιάσκεψη που έγινε σήμερα υπό τον Ιβάν Σαββίδη, τη τηλεδιάσκεψη που είχε να κάνει με τους στενούς συνεργάτες, έτσι όχι με με την ομάδα, αυτό που υπόθηκε μεταξύ άλλων από τον πρόεδρο του ΣΠΑΕ είναι ότι μόνο ένα φάρμακο υπάρχει για τις ΣΥΤΕΣ και αυτό είναι η νίκη άμεσα. Τους προέτρεψε τους συνεργάτες του, που εκεί πέρα και αυτό είναι το προτρέψιμο στην ομάδα, να μην τους καταβάλει η απογοήτευση και να μην καταβάλει κανέναν μέσα στην ομάδα. Ζήτησε φυσικά τις νίκες που πρέπει να έρθουν ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που μένουν, δηλαδή η δεύτερη θέση και η έξοδος στα προκριματικά του Champions League και το κύπελο. Ωστόσο στο τέλος είπε ότι όλοι αξιολογούνται ως το τέλος της σεζόν και αυτό έχει τη σημασία του, γιατί είναι στο πλαίσιο το οποίο συζητούσαμε και πριν, ότι okay, μένουν κάποια πράγματα από εδώ και πέρα σημαντικά. Δεν διεκδικεί το τίτλο στο πρωτάθλημα ΠΑΟΚ, ωστόσο η δεύτερη θέση και το Champions League έχει σημαντική, είναι κάτι το σημαντικό, και είναι το κομμάτι του κυπέλλου που για μένα έχω πει την άποψή μου ότι εκεί μιλάμε πια για ένα παιχνίδι στον ημιτελικό μετά από ένα 3-2 και μετά από πάρα πολύ καιρό, και μετά ένα τελικό αν περάσεις, που είναι και λίγο θέμα συγκυρίας, τύχης, νοοτροπίας και όλα αυτά, το πόσο σου κάτσε εκείνη η μέρα. Δεν είναι δηλαδή θέμα ενός μακροπρόθεσμου στόχου, το κύπελλο είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά το μετέφερε αυτό το πράγμα ο Σαββίδης, θέλοντας να δείξει και σε όλους ότι okay, εδώ είμαστε εμείς σε ό,τι χρειαστείτε. Ωστόσο, όταν δεν επιτυγχάνονται στόχοι, μπορεί να υπάρξουν και διάφορες έτσι συνέπειες. Είναι αυτό το οποίο λέω εν όψει της δεύτερης θέσης. Ο ΠΑΟΚ είναι στο κομμάτι που βρίσκεται, μάλλον είναι στο σημείο που βρίσκεται τώρα οικονομικά, με το financial fair play να τον πιέζει, λόγω του ότι τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν σε ομίλους της Ευρώπης. Διότι αν ήταν σε ομίλους της Ευρώπης, έστω και το Europa League, θα είχε κάποια χρήματα τα οποία του λείπουν τώρα πάρα πολύ για αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με το financial fair play της UEFA. Έτσι. Και αν την μία χρονιά η θυσία, να το πω έτσι, της Ευρώπης δεν πήγε χαμένη καθώς ακολούθησε η κατάκτηση του Double, η φετινή
απογοήτευση μετά τον Άγιαξ που μεταφράστηκε σε αποκλεισμό από τους ομίλους του Europa League με, με τη Σλόβαν. Άνοιξε και άλλο την ψαλίδα για αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με, με τον οικονομικό τομέα και με το financial fair play. Αυτό έχει πληρώσει ο ΠΑΟΚ στο κομμάτι οικονομικό. Χώρο για όλα τα άλλα τα οποία τα αναφέραμε και πριν με τον, με τον Στέργιο. Για τον Ρέμπε είπαμε κάποια πράγματα, έτσι, και το τι καριέρα έχει κάνει. Περιμένουμε, δεν έγινε σήμερα, νομίζω ότι θα γίνει μέσα στα επόμενα 24 ώρα η ανακοίνωση της συμφωνίας. Μέσα στο επόμενο διάστημα, μάλλον μέσα στις επόμενες ημέρες κιόλας, ο Γερμανός αναμένεται στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει κάποια παρουσίαση, δεν γνωρίζω αν θα ανοίξει, να το πω έτσι, τα χαρτιά του ο Ρέμπε, παρότι θα έρθει και θα αναλάβει μια σημαντική θέση. Μην ξεχνάτε ότι όταν είχε κάνει κατά λόγο ο Μπράνκο, ήταν πολύ καιρό για να τον ακούσουμε. Νομίζω ότι προετοιμασία κάπου τον ακούσαμε, τον Μπράνκο. Ο οποίος Μπράνκο παραμένει σε πρώτη φάση εδώ μέχρι να ολοκληρωθεί το ποτάσμα. Έχει κάποιες δηλώσεις στην Πορτογαλία, με το που έγινε γνωστό ότι ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει οριστικά με τον Ρέμπε. Ο Μπράνκο που έχει το δικό του όνομα στην Πορτογαλία, έτσι υπήρχε κάποια επαφή μαζί του από την Αμπόλα, αν θυμάμαι καλά. Ρωτήθηκε γι' αυτό, τυπικός ακόμα και σε αυτό, ο Μπράνκο, λέγοντας ότι okay, έχουν γίνει κάποια πράγματα, είμαστε τέλος σεζόν όμως, που εκεί έτσι επικεντρωνόμαστε και όταν θα υπάρξει κάτι επίσημο να τοποθετηθούμε. Ο Μπράνκο θα έχει και έναν ρόλο λίγο να βάλει τον Ρέμπε στην καθημερινότητα, μέχρι να γίνει έτσι η παράδοση παραλαβή, και αυτό είναι κάτι που έτσι σίγουρα εκτιμάται από τους ανθρώπους της ομάδας, από τον Μπράνκο, και αυτός είναι ένα κομμάτι όλου αυτού για το οποίο συζητούσαμε πριν με τον Στοργιό. Είναι και αυτός ένας κρίκος μιας αλυσίδας. Κάποια πράγματα μπορεί να τα κάνει καλά, κάποια πράγματα τα κάνει λάθος. Το γεγονός ότι αντικαθίσταται δείχνει ότι στη ζυγαριά μάλλον τα λάθη ήταν περισσότερα. Ωστόσο, η στάση του έτσι αυτό το διάστημα, έτσι που του ζητήθηκε έτσι να έχει ένα τέτοιο ρόλο, λίγο να βάλει στην καθημερινότητα τον νέο αθλητικό διευθυντή, εκτιμάται ως θετική. Έτσι. Το θέμα είναι ότι τώρα από εδώ και πέρα, όσον αφορά το καθαρά αγωνιστικό, η ομάδα ξεκίνησε προετοιμασία εν ώψη Παναθηναϊκού το βράδυ του Σαββάτου στις 9.30 στο ΆΚΑ. Καλά τα λέμε στα λόγια, δεν ξέρω κατά πόσο η ανασύνταξη είναι κάτι που είναι εύκολο, και αν θα δούμε κατά τη βελτιωμένο τον ΠΑΟΚ το Σάββατο το βράδυ. Αλλά ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος από την ΑΕΚ στο πρώτο παιχνίδι, και μάλλον αν ένας από τους δύο άξιζε την νίκη, αυτός ήταν ο Παναθηναϊκός. Αλλά η ΑΕΚ είναι από εδώ και πέρα και τυπικά ουσιαστικά ο αντίπαλος για την δεύτερη θέση, και ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει και να έχει στο τέλος των play-off ένα βαθμό παραπάνω από την ΑΕΚ, όπως ήταν αυτός που είναι δεύτερος. Έτσι, αρχίζει μέσα από το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω αν θα δούμε πολλές αλλαγές σε αυτό το παιχνίδι. Τα έχουμε πει για τον Πορτογάλο και το πώς λειτουργεί. Είναι εκπληκτικό το πώς έρχεται το φταίνισμα κάθε φορά όταν είμαι μόνος μου. Δεν μου είχε έρθει ποτέ όταν ήμουν τον Παπαδόπουλο. Όταν είμαι μόνος μου σε αυτή τη μια μισή ώρα, κάθε φορά τότε θα μου έρθει το φταίνισμα. Τέλος πάντων, έλεγα λοιπόν ότι από εδώ και πέρα θα πρέπει να βρεθεί τρόπος, αρχίζει γινόμενος από το Σάββατο, να αλλάξει η εικόνα σε πρώτη φάση. Γιατί δεν ήταν μόνο η ήττα από τον Παναθηναϊκό, η οποία από τον Ολυμπιακό την Κυριακή που άφησε τα σημάδια της, ήταν και η εικόνα η οποία ήταν έτσι πολύ άσχημη από την ομάδα του Φερέιρα. Λοιπόν, αυτά